Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως τον Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδελφος, τον Δέσποτη των όλων Ανδρέα, χάρη με τη έργηση μόνο του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Λέ. Αντί
λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αφράτη υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινησιμών Θεοτόκων. Εα εις Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εα αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Επιτρέφησι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το Πνεύμα Σου. Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο πλήνομαι. Είναι καταδεξάμενος η Αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς τους για της πλήσεως του εαυτόν αυχαίνον σημαίνοντας του της ουλίας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς σε πλησίνε του αγιασμού σου δια της σου ύδατος του του μεταλήξεως τα κεραντισμού και γενέσω ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχίστε και σώματος σίγαλοι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αξίωσον δε πάντας, τούστε τα έργα ταύτα το Θείο Φωτί φιλοτεχνίσαντας και τους την έκθεσιν ταύτην επισκεπτωμένους, το αγαθόν και ευάρεστον σι αΐ πράτην ωραιότητη δε, ανεπιτιδεύτο και κάλλη αλήτωτας ψυχάς καταστολίζεστε. Ότι σύ το όντως εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου αυτού Μητρός, εις τα ιερά εισόδια εορτάζομαι. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκρίτου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, να κάνω ένα χαιρετισμό τώρα για να μην ανέβω με τα ταύτα στο βήμα. Παρακαλώ, καθίστε. Δύο λεφτά θα σας απασχολήσω. Κυρία Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, λοιποί εντιμότατοι άρχοντες και εκπρόσωποι αρχών και φορέων, με μεγάλη χαρά τελέσαμε τον αγιασμό για τα εγγένεια της εκθέσεως αυτής, που όντως είναι, όπως και γράφει στον τύπο σήμερα, ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη μας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, όπως και τον κύριο Αντιδήμαρχο επί των Πολιτιστικών, τον κύριο Σκιαθά, διότι σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και με τον Ομιλούντα, ενετάξαμε την έκθεση αυτή στις εκδηλώσεις που είναι γνωστές τόσο πολύ σε όλους και που είναι αφιερωμένες στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα στα Πρωτοκλήτια. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι δύο συμπολίτες μας, δύο οικογένειες συμπολιτών μας, έκαναν αυτή την δωρεά. Και πλέον η πόλη μας θα έχει έναν πολύ μεγάλο θησαυρό, ο οποίος πιστεύω ότι θα καταστεί δυνατόν να είναι θεατός από πολλούς ανθρώπους, όχι απλώς φιλοτέχνους, αλλά ευσεβείς. Γιατί μέσα από αυτές τις εικόνες προδίδεται η ευσέβεια, και κατατίθεται ο πλούτος των ψυχών, των ανθρώπων, οι οποίοι από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, πάνω στο ξύλο, εχρωμάτισαν, ιστόρισαν τις μορφές των Αγίων μας. Ευχαριστούμε λοιπόν τις οικογένειες του κυρίου Στρατηγοπούλου και του κυρίου Γαλανάκη, και ως επίσκοπος της τοπικής εκκλησίας ευλογώ την προσπάθειά τους αυτή και εύχομαι η πόλη μας, είναι και δικό μου όνειρο και γνωρίζω ότι είναι και όλων σας και σας κύριε Δήμαρχε, αποτελεί στόχο σας, να αποκτήσει ένα Βυζαντινό μουσείο, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο μουσείο αυτό να αποθαρμάσουμε και εικόνες αλλά και άλλα έργα τέχνης τα οποία αφορούν και στην Βυζαντινή και στην μεταβυζαντινή περίοδο, όπως τα έργα αυτά που είναι, όπως είπα και προηγουμένως, από τον 16ο αιώνα και μετά. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσιγάρα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε, είστε πατρινός, αλλά σας έχει κερδίσει η Θράκη. Ναι. Και τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, όπως πάντοτε, συνεργάτη μας και εδώ φύλακα ακίνητο και φρουρών της Πινακοθήκης. Όλους σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Δήμαρχε, έτσι πολλά και ευλογημένα, με το καλό να εορτάσουμε την εορτή του Αγίου Ανδρέου και με το καλό να συνεχιστούν και οι επόμενες εκδηλώσεις των Ιερών Πρωτοκλητίων που μέχρι τώρα εστέφθησαν από πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού, κυρίες και κύριοι πρόσωποι των αρχών και των θεσμών της πόλης μας, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Όπως προείπε ο σεβασμιότατος Μητροπολιτής μας, κύριος Χρυσόστομος, ένα σημαντικό γεγονός μας έφερε εδώ απόψε σε αυτήν τη σύναξη. Πρόκειται για την δωρεά, για μια ενέργεια ευεργεσίας, την οποία προχώρησαν οι συντιμότες μας, η οικογένεια Ανδρέα Γαλανάκη και ο κύριος Τάκης Στρατηγόπουλος. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Πατρών να προσέχει τον χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρας, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί μου συμπολίτες σας και συμπολίτες. Η Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας, ο κατεξοχήν εκθεσιακός και μουσιοπολίτης,
μουσιακός θεσμός του Δήμου Πατρέων, υποδέχεται σήμερα με μεγάλη ευθύνη μια σημαντική δωρεά συμπολιτών μας, μια δωρεά εικόνα της μεταβυζαντινής και της επτανησιακής τέχνης. Για μένα, κάθε δωρεά δεν είναι μόνο μια γενική χειρονομία, αλλά είναι μια πράξη προς την κοινωνία που διεγείρει μέσα μας τα καθοδηγά αισθήματα ευπείας και μας θυμίζει πράξεις ανάλογες για την παιδεία και την κοινωνική ζωή του τόπου μας που συντελέστηκαν κυρίαρχα τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου από διάφορους επιφανείς συμπατριώτες μας. Μια πράξη ευεργεσίας, μια δωρεά προς τον τόπο καταγωγής αποτέλεσε ένα από τους πυλώνες του νέου ελληνισμού, γιατί διέσωσε και διέδωσε την παιδεία και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μια τέτοια πράξη ευεργεσίας είναι αυτή που σήμερα υποδεχόμαστε από την οικογένεια του Ανδρέα Καλανάκη και από τον Τάκη στο Στρατηγόπουλο. Είναι μια συνέχεια αυτής της παράδοσης που βοήθησε την παιδεία και την ιστορική μνήμη στον ελληνισμό και μας έφερε ως παράδειγμα πράξεις που διεγείρουν τη συνείδηση και μπορώ να πω σήμερα μπορούν να αποτελέσουν ερωτήματα στο τι σήμερα σημαίνει κοινωνική προσφορά. Ιδιαίτερο γεγονός αποτελεί ότι αυτή η δωρεά αποτελεί σήμερα προϊόν της έκθεσης που γίνεται με την οργάνωση του Δήμου Πατρέων με την Ιερά Μητρόπολη στο πλαίσιο των πρωτοκριτήων 2011 που γίνεται υπό τη σκέπη την πνευματική και την ευλογία του αγαπημένου μας Δεσπότη Μητροπολίτη Πατρών κυρίου κύριου Χρυσοστόμου. Στους δωρητές, την οικογένεια Ανδρέα Καλανάκη και στον Τάκη Στρατηγόπουλο, πρέπει τιμή και γνωμοσύνη για την δωρεά τους. Στον καθηγητή της ιστορίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης του Δημοκράτιου Πανεπιστημίου της Ξάνθης, αναγνωρισμένο από την Πάτρα, τον κύριο Γιώργο Τσιγκάρα, πρέπει έπαινος για τη σημαντική εργασία που έκανε για την ανάδειξη της σημασίας αυτών των εικόνων που παρουσιάζεται και σε αυτή την έκδοση αλλά επεριστατωμένα και στον κατάλογο που μόλις μοιράστηκε. Τέλος, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την εκδήλωση για το έργο που έκανα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Κωνσταντίνε Γαλανάκη, κυρία Θεοδόρα Γαλανάκη, κύριε Τάξα Στρατηγόπουλο, κυρίες και κύριοι. Ως τώρα του πολιτιστικού οργανισμού της πόλης μας, χαιρετίζω τη σημερινή πολύ σημαντική ημέρα. Σημαντική όχι μόνο για την εκδήλωση και για το γεγονός ότι μπορούμε να απολαύσουμε και να σταθούμε βραβικά μπροστά από αυτές τις σημαντικές εικόνες. Σημαντική όχι μόνο γιατί για μια άλλη φορά αποδεικνύεται ότι ο πολιτισμός μας ενώνει και μπορεί να αποτελέσει τη δύναμη υπέρβασης της σημερινής κρίσης. Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι σημαντική γιατί αποτελεί ένα βασικό σταθμό στο μακρύ ταξίδι της επιθυμίας του Ιδών Πατρινών. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια, ώστε να φτάσουμε σήμερα να έχουμε την αποδοχή της δωράς της οικογένειας Γαλανάκη, στη μνήμη του πατέρα του Κωνσταντίνου και του δωρητή Ανδρέα Γαλανάκη. Όταν οι δωρητές μας εξέβασαν τη βούληση να δωρήσουν τις εικόνες στην πόλη, θεωρούσαν ότι κάνουν μια σημαντική και αυτονόητη πράξη.
αυτή τη σημαντική αυτονόητη πράξη κάνει και ο κ. Στάκης Στρατηγόπουλος, που ξεκινάει εδώ και έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες την προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η ώρα με αυτόν τον πατρέφο. Και όλα τα χρόνια έπρεπε οι συγκεκριμένοι δωρητές να έχουν επιμονή και υπομονή για να λάβουν, όχι να λάβουν, αλλά για να προσφέρουν. Αν λοιπόν οι δωρητές είναι άξιοι συγχαρητηρίων, μια φορά για την αποφασή τους να αποκτήσουν την πόλη τους, είναι άξιοι ακόμα περισσότερο συγχαρητηρίων για την επιμονή και την αντιφρόνηση πέρας από την δωρά. Εμείς παραλάβουμε το θέμα όσον αφορά την δωρά της οικογένειας Γαλανάκη στην τελική του φάση και απλώς ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες ώστε να μπορούμε σήμερα να καλωσορίσουμε αυτή τη δωρά στην πόλη. Όσον αφορά τη δωρά του Τάκη Στρατηγόπουλου, είναι σε εξέλιξη και σε συνεργασία με την έκτη εφορία των διεθνών αθλητών, θα έχουν τα ολοκληρωθεί στον επόμενο χρονικό διάστημα. Τρεις δεσμεύσεις λοιπόν μας έχουμε αναλάβει. Η πρώτη είναι να μεταφροντίσουμε οι εικόνες αυτές να επικοινωνήσουν με τους πατρινούς και τις πολίτες της Ελλάδας, να τηρούν τα παιδιά μας και να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και αναφοράς. Σύντομα, πολύ σύντομα και συνεργασία με την Νέα Μητρόπολη Πατρών, όπως ήδη ακούσατε, ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να υποδείξουμε τον τελικό χώρο έκθεση και φύλαξη των εικόνων, δημιουργώντας έτσι τον πυρήνα ενός Βυζαντινού μουσείου που καιρό τώρα η πόλη ζητά. Το δεύτερο είναι ότι θα κάνουμε ό,τι δυνατόν για να προσελκύσουμε και να διευκολύνουμε κάθε μελλοντική δωρεά. Το τρίτο είναι ότι δεσμευόμαστε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το πρόγραμμα Απόστολος Ανδρέας στα βήματα του Πρωτοκλήτου στο πλαίσιο του πολιτιστικού έτους Ελλάδα στη Ρωσία το 2014 με διπλή στόχευση. Την οφειλόμενη απόδοση τιμής στον πολιούχο μας αλλά και τη δημιουργία μιας σταθερής πλατφόρμας προβολής και ανάπτυξης πόλης. Για τον σκοπό αυτό, σας περιμένουμε την Πέμπτη στις 10 το πρωί στην Όσα Έγκλη, στην ημερίδα παρουσίασης και συγκρότησης του ελληνικού προγράμματος και τον αντασμό για την τιμή μάλλον της πόλης μας, το πολιτιστικό του Ελλάδα σε Ρωσία του 2014. Πριν κλείσω, θέλω να εκφράσω τον σεβασμό και τις ευχαριστήσεις μας στον σεβασμό του Μητροπολίτη, κύριο κύριο Χρυσόστομο, την ένταξη της έκθεσης στο πλαίσιο των εκδόσεων Πρωτοκλήτου 2011. Θέλω να ευχαριστήσω την προϊσταμένη τρίξη εφορία διεθνών αρχαιοτήτων, κυρία Αναστασία Κουμούση, για τη συνεργασία και τη θετική τη σύγκριση για τη συντήρηση των εικόνων από το επιστημονικό προσωπικό τη υπηρεσία τη. Και τέλο, θέλω να θερμές ευχαριστίες να δώσω στον επίκουρο καθηγητή ιστορία τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκη, Γιώργο Τσιγάρα, για την επιστημονική επιμέλεια τη έκθεση και του υποέκδοση σημαντικού καταλόγου. Δεν ήταν παράγευσή μου αν σε αυτές τις ευχαριστίες δεν έβαζα και ακόμα δύο συμπολίτες μας. Ο ένας είναι ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο υπεύθυνος της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών, που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει με την παρουσία του και με την αξιοσύνη του αυτό το πνευματικό χώρο. Πραγματικά γιατί την έκθεση έδωσε τα πάντα για να γίνει και ανεβαίνει πέρας. Και σε αυτό λοιπόν και στους συνεργάτες του που πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει με τη δουλειά του. Κλείνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ευλαλία Μιχαηλίδου, που ως νομικός του κύριου Τάκη Στρατηγόπουλου μας βοηθά στο να ολοκληρωθεί αυτή η δωρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία παρέμβαση. Αυτή όλη η ιστορία δεν τελειώνει εδώ και Δήμαρχε, πρέπει να αποδώσουμε τιμές στις δύο οικογένειες. Πραγματικά μας έκαναν περήφανο σήμερα και νομίζω ότι το έχετε προγραμματίσει για να τους τιμήσετε την εκδέωσα προσοχή και συμπαρήματα. Σας ευχαριστώ. Η επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης ανατέθηκε από το Δήμο Πατρέων στον κύριο Γιώργο Τσιγάρα. Όπως υπόθηκε και ακούσατε, γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στη Βιέννη. Είναι διδάκτορας θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορ βυζαντινολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Σήμερα είναι επίκορος καθηγητής της ιστορίας της Βυζαντινής και της μεταβυζαντινής τέχνης στον Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σήμερα με την ιδιότητά του τον καλωσορίζει η ενότητά του και τον καλούμε όπως προσέρχει για να μας μιλήσει για το περιεχόμενο της έκθεσης. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κυρία Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων,
Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η έκθεση των μεταβυσσαντινών και πανησιακών εικόνων που μόλις εγκαινιάστηκε αποτελείται από έργα που άρχισαν να συλλέγονται από την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος των συλλεκτών για την εκκλησιαστική τέχνη και την αγωνία τους για τη διάσωσή της. Η δωρεά των εικόνων στον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Πατρέων, πέρα από την αυτονόητη σημασία της για την κοινωνική ζωή της πόλης, αφού ασφαλώς αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πνευματική ζωή της Πάτρας και εμπλουτίζει τη γνώση μας για την ιστορία της εκκλησιαστικής τέχνης κατά την Οθωμανοκρατία και τη Βενετοκρατία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη των εικόνων που εκτίθενται εδώ θέτει ερωτήματα σχετικά με ζητήματα ιστορίας μεταβυζαντικής ζωγραφικής, ενώ παρουσιάζονται και εικονογονικά θέματα που σχετίζονται με τις σχέσεις της Πάτρας με τα Ετάμισσα και τη δημογραφική εξέλιξη της ιστορίας. Είναι σημαντικό πολιτιστικό γεγονός ότι η έκθεση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πρωτοκλητήρων 2011 και συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και το Δήμο Πατρέων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εικόνες αυτές εκτίθενται εδώ στην κατάσταση με την οποία παρετήθησαν. Χάρη όμως στη φιλόφρονη διάθεση της προϊσταμένης της έκθεσης εφορία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοκήτων, κυρία Εκατερίνη Κουμούση, οι εικόνες θα συντηρηθούν από την υπηρεσία και για τον λόγο αυτό την ευχαριστώ θερμά. Τα κειμήλια που εκτίθενται στη Δημοτική Πινακοθήκη χωρίστηκαν σε 4 ενότητες και παρουσιάζονται κατά χρονολογική και θεματική σειρά. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται εικόνες από τον 15ο αιώνα. Καταβάλλεται προσπάθεια να καταργηθούν οι επιδράσεις που δέχτηκαν οι Αιγυπτιακοί ζωγράφοι από την Παλαιολόγια Παράδοση και την Ιταλική Ζωγραφική, αφού όπως είναι γνωστό, η Κρήτη την περίοδο Αθήνα κτίση των Βενετών και είχε αναπτύξει στενές οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με τη Γαλλινότατη. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται εικόνες που χρονολογούνται από τον 17ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Στα έργα αυτά είναι εμφανής η επιβίωση της καλλιτεχνικής παράδοσης των κριτικών του 15ου αιώνα. Παράλληλα, οι ζωγράφοι δέχονται επιδράσεις από τα καλλιτεχνικά και ιδεολογικά ρεύματα της εποχής τους, τα οποία όμως εντάσσουν δημιουργικά στην παράδοση. Στην τρίτη ενότητα εκτίθενται εικόνες του 19ου αιώνα, οι ζωγράφοι των οποίων χρησιμοποιούν ως πρότυπα χάρτινες εικόνες, όσον αφορά στην διάρθρωση του εικονογραφικού προγράμματος και στην εικονογραφία. Με τα έργα αυτά καθίσταται εμφανής η επιβίωση της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εικαστικής γλώσσας καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ακόμη και σε περιοχές όπως τα Επτάνησα, όπου κυριαρχούσε ήδη από το πρώτο μισό του 18ου αιώνα η δυτική καλλιτεχνική παράδοση. Προφανώς οι εικόνες αυτές αποτελούσαν αντικείμενα της ευσέβειας αγροτικών στρωμάτων των οθωμανοκρατούμενων περιοχών αλλά και των Επτανήσεων. Την τέταρτη ενότητα, συγκροτούν οι επτανησιακές εικόνες που κινούνται καλλιτεχνικά στον κύκλο του Παναγιώτη Δοξαρά και όχι μόνο. Στις εικόνες αυτές είναι εμφανής η επίδραση της τέχνης του λακεδαίμονα ζωγράφου και του θεωρητικού του κειμένου περιζωγραφίας στην εξέλιξη της εκκλησιαστικής ζωγραφικής αλλά και της κοσμικής νεολαϊκής τέχνης. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο που ευλόγησε την έκθεση, τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Γιάννη Τιμαρά για την ανάθεση της μελέτης των εικόνων, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού κ. Αντώνη Σκιατά για την ανάθεση της οργάνωσης της έκθεσης και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου και τους συνεργάτες της Δημοτικής Πινακοθήκης για τις διευκολύνσεις τους. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κ. Δήμαρχε, θεωρώ τις πρώτες αυτές σκέψεις και αποτιμήσεις της καλλιτεχνικής και ιδεολογικής αξίας των έργων των δύο συλλογών ως μια πρώτη παρουσίαση και ευελπιστώ ότι αυτές θα αποτελέσουν την απαρχή για περαιτέρω λεπτομερή μελέτη και ανάδειξή τους. Σας ευχαριστώ. Η εκδήλωση μας ολοκληρώθηκε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συντημότες δωρητές, κυρίες και κύριοι, οι εκδηλώσεις των πρωτοκλητήρων συνεχίζονται. Το πρόγραμμα διατίθεται από εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική σας παρουσία.